Κάρλα Μπρούνι την εντοπίσαμε μόνο για τα κορίτσια για σπίτι. Σε μια εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο βέβαια στη Βουργουνδία από το 1851. Στη Βουργουνδία. Εκεί που είναι τα κρασιά τώρα στη Γαλλία. Βουργουνδία. Θα σας πω ακριβώς, να ότι αυτά είναι τα αποκλειστικά μας πλάνα. Τη βλέπουμε, τι όμορφη που είναι αυτή γιατί η γυναίκα. Τι ωραία γυναίκα, λίγο ξεβαμένη μου φαίνεται γενικά εμένα πάντα. Λίγο ξεστομένη μου φαίνεται. Είναι αυτό που είναι ωραία γυναίκα, ε. Ναι, όχι. Τώρα αντικείμε... βγάζει το φτιάρι τη λαού-λαού. Λίγο ξεβαμένη, λίγο ταλαιπωρημένη. Είναι πολύ κλασάτη. Γιατί πήγε και στη Βουργουνδία. Στη Βουργουνδία, λοιπόν, πήγε γιατί κάθε χρόνο γίνεται εκεί η δημοπρασία για το νοσοκομείο τη πόλη Μπονέ. Τι σημαίνει αυτό. Κάθε χρόνο μαζεύουν το κρασί και το βάζουν σε βαρέλια. Αυτά τα βαρέλια τα πουλάνε σε ανθρώπους που τα αγοράζουν προφανώς και τα χρήματα που κερδίζουν, τα δίνουν για το νοσοκομείο στο οποίο στον Μπονέ. Πρέπει, σκοπό, δηλαδή, Κάρλα, ναι, πρέπει να σας πω ότι το κρασί αυτό προέρχεται από αμπέλια τα οποία έχουν γίνει δωρεά στα νοσοκομεία, στο νοσοκομείο αυτό. Υπάρχουν εκεί πάρα πολλά χρόνια και μιλάμε για κρασί εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο δεν μπορούμε να βρούμε εδώ. Λευκό ή κόκκινο? Και τα δύο. Ροζέ. Και ροζέ. Το θέμα όμως αυτό... ο Σαρκοζή που ήταν, γιατί πήγε μόνο. Ο Σαρκοζή δεν ήταν εκεί. Πού είχε πάει ο Σαρκοζή? Είναι μπλεγμένο ο Σαρκοζή. Μόνη θα πούμε άλλη στιγμή. Εγώ θέλω να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Στέλιο του Δημητριάδη, ο οποίος ήταν ο μόνος Έλληνας που βρέθηκε εκεί. Πήγε να πάρει κρασάκι. Ασχολείται λόγω της δουλειάς του με το κρασί, είναι γνώστης πολύ καλός. Είναι αυτός που μας έδωσε το θέμα και τον ευχαριστούμε πολύ.